Οι εντατικές και καθόλου το 24ωρο περιπολίες πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και περιπολίες από την αστυνομία και εθελοντών την ώρα που και τα πρόστιμα σε παραβάτες πέφτουν βροχή, έχουν όπως όλα δείχνουν διασφαλίσει μια καλύτερη σε σχέση με πέρυσι κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το ευχάριστο είναι ότι βγαίνουν έξω σε περιπολία πάρα πολλά κλιμάκια και της πυροσβεστικής και του στρατού και εθελοντικά, ακόμη και δική μας οδηγή, έτσι ώστε να είναι ένας αποτρεπτικός και προληπτικός παράγοντας για τις πυρκαγιές. Έχουν ενισχυθεί εδώ, από ό,τι είπε και ο κύριος Τσικαλάς, με 10 άτομα προσωπικό από το Ηράκλειο που έρχεται στα τριάρια, τεσσάρια και πεντάρια στον ομό. Είμαστε δηλαδή σε μια, θα έλεγα, από πέρυσι καλύτερη κατάσταση. Από πλευράς προσωπικού έχει ενισχυθεί ο νομός περαιτέρω και με την πρόληψη εποχικών υπαλλήλων και με ενίσχυση από ομάδες πυρασφάλειας οι οποίες μετακινούνται από το Ηράκλειο, από την έδρα της υπηρεσίας και ενισχύουν το σχεδιασμό στο Ρέθυμνο, Βόρεια και Νότια. Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εκείνο που επισημάνθηκε, ήταν η ανάγκη να διευρυνθεί όσο γίνεται η πρόληψη που επιτυγχάνεται με τον έλεγχο, αλλά και την ενίσχυση της τελέχωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μάλιστα, αυτό που επαναδιατυπώθηκε είναι η ανάγκη αναβάθμισης του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Δαριβιανά. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου χρειάζεται αυτό που έχουμε επαναλαμβάνουμε τώρα και χρόνια που ζητάμε. Το κλιμάκιο που εδρεύει στα Δαριβιανά να γίνει σταθμός δέλτα τάξης, που αυτό σημαίνει δική του διοίκηση, πολλαπλάσιο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων και οχημάτων, ατόμων και οχημάτων, είναι κάτι που είναι επιβεβλημένο σε αυτή τη δύσκολη περιοχή. Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης πάντως δυναμικό ρόλο έχει και η συμβολή τόσο της αστυνομίας όσο και εθελοντών με περιπολίες, την ώρα που το μέτρο απαγόρευσης στην πρόσβαση σε περιοχές όπως η Πρέβελη ή και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, όταν η περιφερειακή ενότητα είναι σε κατηγορίες 4 και 5 στο χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας, φαίνεται επίσης να αποδίδει. Ειδικά όμως για τον Κουρταλιώτικο Φαράγγι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και για τον Πρέβελη, το μεν Πρέβελη έχει αναλάβει την αστυνόμευσή του το δασαρχείο, του οποίου είναι και η ευθύνη και η υπευθυνότητα και η αρμοδιότητα, το δε Κουρταλιώτικο Φαράγγι αστυνομία. Περιπολικά δικά μας, καθώς και επιχειρησιακοί αξιωματικοί, περιπολούν καθόλου το διάρκημα του 24ωρου σε όλη την περιοχή της περιφερειακής ενότητας και όπου επικρατούν υψηλές συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταυτόχρονα συμβάντων σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Με το βλέμμα στραμμένο σε δύσκολες περιοχές, όπως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, κομβικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και της άμεσης αλλά και συντονισμένης παρέμβασης όπου αυτό καταστεί αναγκαίο.